now, ladies and gentlemen, to our first and only female contest of the evening. People still have mixed emotions about females fighting in this cage. But I can assure you, when you see the level of these two guys tonight, one making her debut, the other having only one contest, you'll see that female fighting in the cage is not out of place. So please welcome our first fighter, making her way to the blue corner, from Athens, Brifty Antonia! Νιώθω πολύ όμορφα που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να κάνω κάτι καινούριο. Νομίζω ήρθε η ώρα να δείξω τι είμαι και σε κάτι διαφορετικό. Φυσικά πρεσβεύω το δικό μου στυλ μέσα στο κλουβί. Θα προσπαθήσω να παίξω το παιχνίδι μου και γιατί όχι να μπω και στο δικό τους, να προσπαθήσω και για το έδαφος. Ladies and gentlemen, please welcome our second fighter, making her way to the red corner, from Thessaloniki, Moisidou Eleni! Δουλεύω πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ. Δηλαδή, ψάχνω συνέχως να βρω τι πήγε λάθος. Νομίζω ότι εθίστηκα πάρα πολύ, δηλαδή μπαίνω στο χώρο και δεν θέλω να βγω από το χώρο. Γενικά χτυπήματα θα υπάρξουν και στην όρθια μάχη και στη μάχη στο έδαφος. Ελπίζω να είναι όλοι σε καλό επίπεδο, να υπάρχει επίπεδο και πάνω και κάτω και να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα, ένα ωραίο παιχνίδι, θεαματικό. Το MMA είναι απρόβλεπτο όμως, οπότε θεωρώ ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για ένα είδος παιχνιδιού. Δεν μπορείς να παίξεις MMA έχοντας στο μυαλό σου ότι θα πάω τη μάχη στο έδαφος, θα κρατήσω τη μάχη στο όρθιο. Δεν δέχομαι κανένας και καμία αθλήτρια να θεωρείται ότι είναι καλύτερη από εμένα. Είναι η δίψα για παιχνίδι, η δίψα για νίκη, η δίψα του να εκτελέσεις όλα αυτά στα οποία προπονείσαι. Η προετοιμασία φυσικά, που είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο για μένα, θα κερδίσει αυτή που το θέλει περισσότερο. Είναι ένας αγώνας στον στυλ αυτός. Ακριβώς. Έχουμε μία πολύ δυνατή, πολύ καλή striker και έχουμε μία πολύ δυνατή grappler. Και έχουμε και δύο αθλήτρες που θέλουν να μείνουν αίτιες. Ακριβώς. Ένας κοινός σκοπός. Ένας κοινός σκοπός. Διαφορετικά στυλ. Αντωνία Πρίφτη στην πλέγονη, Ελένη Μοησίδου. Και ξεκινήσαμε. Wow, η Μοησίδου δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Κολλάει κατευθείαν την Πρίφτη στο κλουβί και δείχνει ότι θέλει να πάει για το takedown. Για να δούμε η Αντωνία Πρίφτη πώς θα αντιμετωπίσει. Προσπαθεί να. Η Μοησίδου είναι μανιασμένη να πάει τη μάχη στο πάτωμα. Χρησιμοποιεί μία μίξη χτυπημάτων με το ελεύθερο του χέρι και τώρα πάει για τον double leg. Χαμηλώνει πάρα πολύ ωραία και οδηγεί τη μάχη στο πάτωμα. Όμως η Αντωνία Πρίφτη καταφέρνει και κλείνει την κάρτη. Θα το κάνει λίγο πιο δύσκολο για τη Μοησίδου να δουλέψει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται η Μοησίδου. Και μάλιστα περνάει με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία περνάει τη half guard. Τη full guard και οδηγείται στην half guard. Μοησίδου από πάνω. Εδώ σας αρχίζουμε και βλέπουμε τα πρώτα δείγματα της διαφοράς στο επίπεδο, στο grappling. Η Αντωνία Πρίφτη προτιμάει να κρατήσει κοντά τη Μοησίδου. Μοησίδου πέρασε κατευθείαν από τη full guard στην half guard. Είναι ένδειξη ότι κάθε φορά που θα ανοίγει τα πόδια της για να δοκιμάζει κάποια κίνηση η Πρίφτη, η Μοησίδου είναι έτοιμη να το εκμεταλλευτεί κατευθείαν. Ακριβώς. Η Μοησίδου βέβαια, παρόλο που είπαμε πριν ότι νομίζω είναι και καφέ ζώνη στο Ζιουζίτσου, αν δεν απατώμε, στον Brazilian Ζιουζίτσου, δεν κάθεται να παίξει Ζιουζίτσου παιχνίδι, παίζει MMA grappling. Με χτυπήματα, με περάσματα. Και μόλις είδαμε τον πρώτο αγώνα. Όπως τώρα. Ακριβώς, Γιώργο. Παρ' όλα αυτά η Πρίφτη προσπαθεί και να κρατήσει τη Μοησίδου κοντά τη, αλλά προσπαθεί και να τη χτυπήσει. Ναι, τώρα νομίζω πάει να περάσει για τη full mount. Και η Μοησίδου βγάζει το γόνατό της. Σιγά σιγά, κοίτα. Μια καλή αρχή. Κοίτα εδώ, κοίτα πόσο ωραία σετάρει τα χτυπήματα η Μοησίδου. Και να με την πρώτη ευκαιρία κατευθείαν περνάει. Στη side control και σε κατάμε. Και γυρνάει τώρα full κανονική side control.
Κι όμως αυτή η θέση ίσως να είναι καλύτερη, πιο, να το κάνει για την Πρίφτη πιο εύκολο να ξεφύγει. Παρ' όλα αυτά δεν δείχνει να έχει πρόθεση να ξεφύγει, αλλά θέλει απλώς να κρατήσει τη Μωυσίδου κοντά της. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, η Πρίφτη. Η Πρίφτη όμως αυτή τη στιγμή κινείται λανθασμένα, γιατί δίνει την πλάτη της και δεν θες να δώσει την πλάτη στην Ελένη Μωυσίδου. Πολύ όμορφα η Πρίφτη, επαναφέρει τη θέση της σωστά. Crucifix position τώρα για την Μωυσίδου. Έξυπνα η Πρίφτη, κρύβει το κεφάλι της μέσα. Πάρα πολύ έξυπνο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το δεξί χέρι της Πρίφτη που, με το οποίο αγκαλιάζει. Όχι, θα πάει, νόμιζα θα ανέβει Mount η Ελένη. Αλλά έχει, όχι, έχει κάθε ευκαιρία, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά δεν τη βλέπω διατεθειμένη να θέλει να το ρισκάρει ακόμα. Ίσως και να δοκιμάσει μία armbar. Μπορεί εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ίσως πάει για την Crucifix ξανά άλλη μια φορά. Κρατάει το κεφάλι κάτω. Τώρα η Αντωνία Πρίφτη έχει φέρει πολύ σωστά το χέρι της μπροστά στο κεφάλι της Μωυσίδου. Θα τη βοηθήσει αυτό να ανοίξει, να σπρώξει κενά για να ξεφύγει. Η διαφορά επίπεδου στο grappling νομίζω ότι είναι πασιφανής αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και βλέπουμε πόσες δυνάμεις έχει. Η Ελένη Μωυσίδου αυτή τη στιγμή πραγματικά. Και ξανά Crucifix. Πολύ Crucifix έξυπνα, όμως όταν θα δώσει την Αμερικάνα στο απέναντι χέρι. Ναι, η Ελένη το είδε, αλλά για κάποιο λόγο το άφησε. Πολύ έξυπνα η Αντωνία, κρύβει το κεφάλι της μέσα ώστε να μην δέχεται τα χτυπήματα. 2 λεπτά ακόμα για τον πρώτο γύρο. Και συνεχίζει και κρατάει η Αντωνία Πρίφτη. Δεν μπορεί να βελτιώσει έτσι τη θέση της. Λάθος κίνηση αυτή. Και τώρα θα πάει για το ανάποδο τρίγωνο Μωυσίδου. Και απέναντι νομίζω θα κυνηγήσει και την Αμερικάνα στο απέναντι χέρι. Έχει τώρα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θεέ μου, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την νεαρή Αντωνία Πρίφτη εδώ. Δημιούργησε μια φανταστική κατάσταση για τον εαυτό της. Θα κλείσει το τρίγωνο κανονικά. Νομίζω ότι είναι έτοιμη να κάνει τάπ η Πρίφτη. Παλεύει η Πρίφτη πραγματικά, αλλά νομίζω ότι οι πιθανότητες πλέον εναντίον της. Έρχεται από πάνω, έχει μια ευκαιρία να πιέσει. Πάει και για την Αμερικάνα. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω να αντέξει άλλο. Όχι, το χέρι. Είναι κοντά, είναι κοντά. Θεέ μου. Αντιστέκεται. Δεν πιστεύω να τα παρατήσει. Κι όμως ξεφεύγει. Κάτω ρε απρίφτη, ξεφεύγει. Αυτή η κλωτσιά πήγαινε για το κεφάλι, ήταν πολύ κοντά. Και τώρα θα την τιμωρήσει γι' αυτό. Δεν το πιστεύω για τον απρίφτη, ξεφεύγει. Μέσα από διπλό submission. Πολύ εντυπωσιακό. Μας το είχαν πει ότι η καρδιά του κοριτσιού δεν υπάρχει δεύτερη και πραγματικά το είδαμε τώρα. Έχει άλλο ένα λεπτό. Ίδρωσα από αυτό που είδα. Και τώρα λυσιασμένη. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ γλίστριμα αυτό. Δεν το πιστεύω. Η δεύτερη upkick νομίζω. Ήταν η upkick της Ελένης η οποία έριξε και τώρα ground and pound από την Αντωνία. Λυσιασμένα κλωτσάει τα πόδια η Πρίφτη στη Μωυσίδου και τώρα έρχεται από πάνω. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψουμε αυτό που γίνεται. Ξανά η Μωυσίδου δεν αφήνει ευκαιρία ξανά στα πόδια της Πρίφτη. Η Πρίφτη πρέπει να ανοίξει, δεν μπορεί να χτυπήσει, πρέπει να ανοίξει τα πόδια της εδώ πέρα, να κάνει athletic position. Ωραία, χρησιμοποιεί το αριστερό της χέρι. Η Ελένη φαίνεται τα χέρια της κρέμα, θα πάει για να συγκλέγει. Είναι και γεννά, το καταφέρει, θα την ξαναφέρει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αρκετό χρόνο. Δεν έχει αρκετό χρόνο. Πώς ξέφυγε αυτό το κορίτσι από αυτό το τρίγωνο, από αυτό την κοιμούρα. Και αυτό είναι το τέλος του πρώτου γύρου. Εσπαγόνα, κυρίες και κύριοι. Φοβερό. Μπορούμε να δούμε ένα replay. Θέλω να δω ένα replay από αυτή την το escape. Τα αρμάκι, γκρινιάζω στον διαιτητή για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να δω για ποιο λόγο παραπονιούνται. Ίσως ήταν η κλωτσιά της Πρίφτη που έκανε προς το κεφάλι της Μωυσίδου. Αν δεν την ακούμπησε, δεν άδωμα αλλά την ακούμπησε. Δεν την ακούμπησε, ήταν πολύ μακριά. Wow. Το έχουμε. Wow. Νομίζω όλοι περιμένουν το δεύτερο γύρο. Πάμε να δούμε το replay. Πολύ εδώ πέρα η Ελένη Μωυσίδου. Εδώ πέρα είναι που ασκεί την πίεση. Ασκεί την πίεση με το δεξί της χέρι, το cross face να ενοχλεί. Αλλάζει και σαν κατάμε με τη side control. Να δούμε, θέλω να δω το escape, θέλω να δω πώς ξέφυγε η Πρίφτη από αυτή την πίσω, επίθεση. Είναι αρκετά πιο πίσω. Πέρα από τον τρόπο ήταν πολύ το πείσμα της, πολύ, δεν το δεχόταν. Wow. Δεν θα προλάβουμε να δούμε, νάτο, εδώ πέρα είναι, νάτο. Και νάτη η Πρίφτη που σηκώθηκε. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, θα το ξαναδούμε μετά. Έχω αγωνία. Wow. Νομίζω, γύρισε αυτό το κορίτσι νομίζω από αυτό το πράγμα. Αυτό το escape πρέπει να κλώνησε και τη Μωυσίδου ακόμα. Νομίζω ναι. Νομίζω εάν δεν μπορείς να τελειώσεις κάποιον με αυτόν τον τρόπο, με ποιο τρόπο μπορείς τελικά. Τρομερός πρώτος γύρος. Wow. Και να τώρα βρίσκονται όρθιες. Τώρα η Αντωνία Πρίφτη με πολύ δυνατό συνδυασμό.
Για να δούμε. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο με τον αγώνα της στην Τουρκία. Βρέθηκε πίσω στο grappling στον πρώτο γύρο. Δεν όμως έχασε, δεν τελείωσε η αντιπαλός της. Κλονίστηκε και βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δυνατά χτυπήματα. Πολύ ωραίο σπρόλ από την Αντωνία για να το συνεχίσει. Αλλά τώρα σηκώνεται πολύ κοντά στη Μωυσίδου. Και τώρα η Μωυσίδου για τον double leg. Να δούμε αν μπορεί να το ολοκληρώσει. Ωραίες άμυνες από την Αντωνία. Πάρα η οποία αναμειχνύει την άμυνά της στο wrestling, συγγνώμη, με τα χτυπήματα. Ξανά χτυπήματα από την πρίφη. Να το. Εκεί πέρα η Αντωνία. Πολύ ωραία η Ελένη όμως καταφέρνει και παίρνει το double leg. Ήταν double leg νομίζω, ξέρω. Έχω αρχίσει και χάνω την αίσθηση με την πραγματικότητα. Πάρα πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές και βλέπεις πως δεν αφήνουν κίνηση, έτσι. Είδες και τα χτυπήματα, μόλις βρήκε ευκαιρία η Αντωνία Πρίφτη να περάσει τα χτυπήματά της, το έκανε και το έκανε με δύναμη πραγματικά, με κάθε πρόθεση να κάνει ζημιά. Η Ελένη, και τώρα, ωραία, ξαναπερνάει. Όπως ακριβώς και στον πρώτο γύρο. Η Αντωνία Πρίφτη πρέπει αυτή τη στιγμή να επαναφέρει το δεξί της underhook, δηλαδή να μην αγκαλιάσει το κεφάλι από πάνω. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί τώρα είναι σε half crucifix και πάνω στο κλουβί επίσης. Με την πλάτη στο πλέγμα. Με το οποίο έλεγα ότι πρέπει, η Αντωνία πρέπει να επαναφέρει το δεξί της underhook, να μην αγκαλιάζει, εκτός αν θέλει να πάρει τα χτυπήματα. Αν θέλει όμως να ξεφύγει, πρέπει να επαναφέρει το δεξί της underhook κατά τη μασχάλη της Ελένης και να αρχίσει να σηκώνεται. Η Ελένη όμως τώρα την τραβάει από το πλέγμα. Θεωρείς ότι είναι καλό το θέμα, ήταν καλή θέση στο πλέγμα. Και εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της. Α, μάλλον θέλει να πάει για τη mount, ήθελε χώρο για να βάλει το πόδι της η ίδια. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Για να δούμε, Νάτι, τώρα η Μωυσίδου. Προσπαθεί να ξεκολλήσει το πόδι η Μωυσίδου, να το περάσει. Αλλά η Αντωνία Πρίφτη πολύ ωραία το ελέγχει. Σφιχτή τώρα η Πρίφτη. Τώρα είναι η ευκαιρία της, νομίζω. Τώρα πρέπει να προσπαθήσει να επαναφέρει. Full, όχι, δεν είναι full, είναι three quarter mount εδώ πέρα. Έχει μείνει μέσα η φτέρνα της. Και είμαστε στα μισά του δεύτερου γύρου. Η Αντωνία Πρίφτη πάλι βρίσκεται από κάτω σε δυσχερή θέση και συνεχίζει να κρατάει τη Μωυσίδου, η οποία όμως δεν πτωείται αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά είναι λιγότερο δραστήρια από ό,τι στον πρώτο γύρο. Βεβαίως, φανερά. Είναι λιγότερο δραστήρια και δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικός ο παράγοντας, ότι δηλαδή σαν να κλονίστηκε ή ότι απλά ξέρει κάτι, μάλλον οι τύποι είναι πιο σκληροί από όσο την περιμέναμε. Ίσως μάλλον πρέπει να πάρουμε τον χρόνο μας. Πρέπει να πάρουμε τον χρόνο μας. Κρατιέται με όλη τη δύναμη η Πρίφτη από πάνω της. Πόση ώρα μπορεί να το κάνει όμως αυτό, γιατί σε λίγο θα γαλακτώσουν τα χέρια της. Ακριβώς. Δείχνει ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή όμως, θα κάνει την κίνησή της. Περιμένει, ναι. Ναι. Μάλλον ναι. Βέβαια αυτό είναι κουραστικό και για την Ελένη να συνέχεια να προσπαθεί να ξεκολλήσει το σβέρκο της. Αλλά η Ελένη απολαμβάνει όμως το dominant position. Δηλαδή μπορεί να παραμείνει εδώ πέρα όση ώρα θέλει και θα κερδίσει τον γύρο. Αυτό πάει να κάνει τώρα. Νομίζω ότι θα το προσπαθήσει. Απλώς θα παραμείνει εκεί. Κοίτα, χρησιμοποιεί μικρά χτυπήματα η Ελένη, στηρίζεται πάνω στο κεφάλι της. Νομίζω ότι ο διαιτητής μπορεί και να τη σηκώσει σε λίγο. Τον βλέπω λίγο σαν να σκέφτεται. Έχει μείνει 1,5 λεπτό ακόμα για το δεύτερο γύρο. Νομίζω ίσως, δεν ξέρω. Για να δούμε. Αυτό το χτυπηματάκι. Το σημάδι από το λάκτιο να πριν. Ναι, ναι. Βλέπεις το πόδι της Μωυσίδου. Πόσο δυνατό ήταν. Κινήσει. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πρέπει να του σηκώσει. Νομίζω ότι δεν θα ήταν άστοχο να του σηκώσει. Ίσως όμως τώρα, αν καταφέρει να ξεφύγει, να ελευθερώσει το κεφάλι της Μωυσίδου. Έχει mount position. Με απόσταση ίσως και να χτυπάει. Η Αντωνία δεν πρέπει να χτυπάει, γιατί πρέπει να δουλέψει να ξεφύγει. Ναι, κάπως έτσι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσει και τα χέρια της. Να κάνει hip escape, δηλαδή να βγάλει το γοφό της από τη μία πλευρά και να χρησιμοποιήσει τα χέρια της έτσι ώστε να δημιουργήσει κενό. Βέβαια η Ελένη την έχει τεντώσει από ό,τι βλέπουμε να χρησιμοποιήσει τα hooks στα πόδια. Οπότε της το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Άρα πρέπει να απελευθερώσει τα πόδια της η Αντωνία και σιγά σιγά να αρχίσει να δουλεύει. Είναι και σωματότυπος τέτοιος που τη βοηθάει σε αυτό που κάνει. Ναι, είναι η Ελένη, είναι Μωυσίδου, είναι μακριά, έχει μακριά άκρα. Και βοηθάει σε αυτή τη θέση ακριβώς τα μακριά άκρα. Βοηθάει να μπλέκεις τα πόδια σου μέσα στον άλλον έτσι ώστε να του κάνεις πιο δύσκολη τη διαφυγή. Παρ' όλα αυτά, να έχει ξεμπλέξει τα πόδια της η Πρίφτη και θα επιχειρήσει ένα γύρισμα. Αλλά όσο κρατιέται πάνω από την αντίπαλό της. Ειδικά αυτό το δεξί χέρι της Αντωνίας είναι έτοιμη, δοσμένη άρμπαρ. Αν καταφέρει και γυρίσει τη λεκάνη της η Ελένη Μωυσίδου προς τα αριστερά της. Βέβαια, όχι τώρα το πόδι είναι κλεισμένο μέσα, οπότε δεν γίνεται. 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τρομερά δραστικό σε αυτά τα 5. Νομίζω το άκουσαν και απλά θα περιμένουμε να τελειώσει. Μάλλον, ναι, δεν υπάρχει. Και τέλος του δευτέρου γύρου. Ωραία η αναπροσαρμογή της Ελένης Μωυσίδου. Πολύ ωραίο. Δεν βιάστηκε καθόλου αυτή τη φορά. Είδε στον πρώτο γύρο κυνήγησε submission. Έψαχνε οτιδήποτε χέρι ξεπρόβαλε, κυνηγούσε να το πιάσει κατευθείαν.
Εμφανώς κουρασμένες και οι δύο από αυτό. Πάμε να δούμε και λίγο όμως ξανά κάποια στιγμιότυπα. Σίγουρα όπως είπες Γιώργο, θα είναι κουρασμένες και οι δύο μετά από αυτό. Θέλω όμως να δω εάν μπορεί η Αντωνία Πρίφτη να ρίξει τα χτυπήματά της τόσο δυνατά. Να είμαστε εδώ πέρα. Πιστεύω στο τρίτο γύρο κάπως έτσι θα δοκιμάσει να μπει όπως μπήκε και στο δεύτερο. Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως βγει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει στο νου στο takedown η Αντωνία. Ίσως δεν το έχει, δεν ξέρω. Αλλά κάθε φορά που ανοίγεται με τα χτυπήματά της, δίνει ανοίγματα στην Ελένη για να πάρει το takedown. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε πολύ ωραία το striking της στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη. Η Αντωνία είναι ήδη όρθια και περιμένει, ενώ η Ελένη σηκώνεται λίγο αργοπορημένη. Όπως η Αντωνία Πρίφτη, ενώ ουσιαστικά θα έλεγα ότι χάνει το μάτς, είναι έτοιμη. Και φύγαμε, τρίτος και τελευταίος γύρος. Προχωράει μπροστά. Θα πάει για λάκτισμα. Ρίψο κίνδυνο. Ναι, μπράβο Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο. Ρίψο κίνδυνο, θα έλεγα ρίψο κίνδυνο, αλλά πολύ ωραίο. Το πόδι της Μωυσίδου, το μεταξύ τα αριστερό, νομίζω ότι ήδη αρχίζει και αλλάζει χρώμα, είδε τις κλωτσιές. Ένα-δύο και φεύγει η Αντωνία έξυπνα. Και να ξανά η κλωτσιά. Και να τα δυνατά χτυπήματα. Δείχνει να κλονίζει τη Μωυσίδου. Η Μωυσίδου ακόμα και με το χτυπημένο πόδι όμως δείχνει ότι θέλει να κυνηγήσει το κεφάλι της Πρίφτη. Πολύ χαλαρή στην κίνησή της. Θα την παρασύρει έτσι ώστε να αρχίσει να κάνει over commitment, να αρχίσει να επενδύει ακόμα περισσότερο στα χτυπήματά της η Αντωνία. Και θα πάει για το takedown. Ψύχρεμη η Αντωνία. Πρέπει να είναι ψύχρεμη εδώ, πρέπει να ελέγξει καλά την απόσταση με το αριστερό της χέρι. Ένα-δύο. Και να το takedown από τη Μωυσίδου για να φέρει την Αντωνία στο κλουβί και πάλι. Έτσι όπως είχαν ξεκινήσει και τα προηγούμενα takedown. Και τώρα η Μωυσίδου ξεκολλάει το ένα πόδι. Η Πρίφτη νομίζω ότι κακώς προσπαθεί να χτυπήσει τη Μωυσίδου από αυτή τη θέση. Τα χτυπήματά της δεν έχουν δύναμη. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, το κεφάλι της Μωυσίδου είναι χωμένο μέσα. Έχει κάνει ωραίο athletic position η Αντωνία, αλλά τώρα όμως θα την φέρει στο πλέγμα. Παλεύει για το single leg η Ελένη. Νομίζω έχει περάσει το αριστερό underhook η Αντωνία. Το αφήνει όμως τώρα, νομίζω δεν ξέρω αν ήταν καλή κίνηση. Η Μωυσίδου βλέπει ότι αρχίζει και δεν βάζει δύναμη σιγά σιγά. Τώρα βρίσκεται από κάτω. Είναι δύσκολα. Τώρα πέφτει πίσω και ξανά θα της κλωτσίσει το πόδι. Είναι το χτυπημένο της πόδι. Και ξανά αυτή η low kick από την Πρίφτη. Πόση ώρα έχει ακόμα. Έχουμε σχεδόν 3 λεπτά και άλλο ένα takedown από τη Μωυσίδου. Τα takedown της Μωυσίδου γίνονται όλο και πιο τηλεγραφημένα. Τώρα όμως οδηγεί τη μάχη στο πλέγμα. Νομίζω ότι τώρα μπορεί να το κλείσει. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτό είναι προσεκτικό. Πρέπει να προσέχει τους αγώνες της η Αντωνία. Και τώρα τη φέρνει κάτω η Μωυσίδου. Λιγότερο από 3 λεπτά απομένουν. Στο δυνατό της σημείο. Τώρα η Αντωνία δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να παλέψει τώρα. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να παλέψει. Πρέπει να παλέψει με οτιδήποτε είναι. Ας δώσει και την πλάτη της ακόμα. Αρκεί να σηκωθεί από εδώ. Δεν μπορεί να κρατάει άλλο εδώ. Έχει 2,5 λεπτά περίπου. Έχει 2,5 λεπτά. Αν κρατάει, δεν θα δοκιμάσει να ξεφύγει πολύ απλά. Δεν θα αλλάξει αυτή η θέση. Αυτή η κακή θέση για την ίδια δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνη της. Η Μωυσίδου θα κάτσει εκεί. Δεν νομίζω να ξαναεπιχειρήσει κανένα σαν πίσω. Προσπαθεί τώρα, καταλαβαίνει ότι τελειώνει και. Για να δούμε. Η Μωυσίδου βλέπει κολλημένη πάνω στο κλουβί. Είναι δύσκολο να πέσει από την πλευρά του κλουβιού. Οπότε ουσιαστικά χρειάζεται μόνο το αριστερό της χέρι να ανοίγει για ισορροπία. Έχει μόνο μία πλευρά να προσέχει για να μην του μπάρει. Για να δούμε αν προσπαθεί η Αντωνία, αλλά δεν την βοηθάνε τα χέρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χέρια της. Πρέπει να λύσει πάνω το κλείδωμα που έχει στα χέρια. Πρέπει να λύσει τα grips και να βάλει να κάνει hip escape. Να διαλέξει μία πλευρά, δεξιά-αριστερά, ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν χρόνο για σκέψεις. Λιγότερο από 2 λεπτά. Ήδη πέρασε το 1 λεπτό από τη στιγμή που βρεθήκανε στο έδαφος. Εγώ βέβαια να σου πω ότι πιστεύω ότι οι διαιτητές πρέπει να τη σηκώσει μια και δεν υπάρχει πολλή δράση. Ναι, και εγώ νομίζω ότι θα ήταν το πιο σωστό. Πρέπει εδώ πέρα να τη σηκώσει ο διαιτητής. Δεν έχουμε χτυπήματα, δεν έχουμε κάτι, κάποια άλλη κίνηση. Δεν έχουμε κάποια σημαντική ζημιά. Δεν περνάει τις θέσεις, επειδή δεν επιχειρείται κάποιο submission. Άρα νομίζω, νομίζω υπήρχε ένα μικρό άνοιγμα για την Αντωνία, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μικρά χτυπηματάκια από την Αντωνία. Εάν εγώ ήμουν ο διαιτητής αυτή τη στιγμή, νομίζω θα τις είχα σηκώσει ξανά. Θέλω να φωνάξω εγώ στο διαιτητή. Θέλω να φωνάξω εγώ τώρα στο διαιτητή. Ρεφ, come on. Σήκωσέ τες. Come on. Lift them up.
Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό και η θέση δεν έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, η Μωυσίδου δεν έχει ρίξει κανένα χτύπημα εδώ και πάρα πολλή ώρα. Μικρά χτυπήματα, πολύ μικρά. Να, τώρα είδαμε, μετά από πολλή ώρα. Φάνηκε λες και η Πρίφτη ρίχνει περισσότερα χτυπήματα ενώ είναι mounted. Να, κάτι κάνει. Έτσι, αυτό πρέπει να το κάνει συνέχεια τώρα. Συνέχεια, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Αντωνία Πρίφτη σε αυτό το σημείο. Όπως είπες Βασίλη, δεν έχει τίποτα να χάσει. Βασικά χάνει τον αγώνα. Χάνει τον αγώνα. Έχει περάσει την περισσότερη ώρα σε κάθε γύρο από κάτω. Στον πρώτο γύρο επίσης η Μωυσίδου έκανε πάρα πολύ ζημιά. Οπότε χάνει τον αγώνα αυτή τη στιγμή η Πρίφτη. Μπορώ να φωνάξω στο διαιτητή μου. Δίνει ό,τι έχει. Όχι, δεν σου επιτρέπεται και έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα ο αγώνας. Να το 10 δευτερόλεπτα, εντάξει. Και η Ελένη Μωυσίδου βρίσκεται μπροστά. Θα το πάρει με ασφάλεια. Και αυτό είναι το τέλος του αγώνα. Πολύ δυνατές αθλήτρες και οι δύο. Είμαι σίγουρος ότι η Αντωνία Πρίφτη είχε κουράγιο για να παίξει και άλλους γύρους. Όταν βλέπεις κάποιον να βρίσκεται από κάτω στο έδαφος τόση πολλή ώρα και να σηκώνεται και να έχει τέτοια έκρηξη με το σώμα της. Τόσο δυνατά χτυπήματα, ξέρεις ότι έχει τεράστια αποθέματα ενέργειας. Εάν έμενε το παιχνίδι στο όρθιο, δεν πιστεύω ότι η Ελένη θα άτυχε πολύ το πόδι. Ήταν να μην πατάει καλά. Βεβαίως. Από τρία συνεχόμενα λακτήσματα. Και δεχόταν δυνατά χτυπήματα επίσης. Είδες ότι ακόμα και όταν σήκωνε τα χέρια της για να αμυνθεί τις γροθιές της Αντωνίας Πρίφτη, ακόμα και έτσι τη σοκάραν τα χτυπήματα. Δηλαδή έφτανε η δύναμη από τη γροθιά της Πρίφτη μέχρι τον αυχένα, μέχρι την πλάτη της Μωυσίδου. Βλέπουμε τη γωνία της Ελένης Μωυσίδου, τους προπονητές της, τους κύριους Αρβάγους, να πανηγυρίζουν ήδη και περνάμε στην επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος. Για να δούμε. Ladies and gentlemen, before we announce this decision, please make some noise for both these fighters here tonight. But after three fantastic rounds of MCP action, we go to the judges' scorecards. And we have a unanimous decision in favor of your winner from Thessaloniki, Mysidu Eleni! Σκληρός αγώνας, σκληρή νίκη. Είπαμε σε προηγούμενους αγώνες ότι ο νικητής έβγε ανέμακτος. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για αυτή την περίπτωση. Πολύ σκληρό. Βλέπουμε την Ελένη να αναγνωρίζει την αξία της Αντωνίας. Βεβαίως. Κάτι κυρίες και κύριοι. Ακόμα μεγάλη αξία. Είμαι εδώ πέρα με την νικήτριά σας. Ελένη Μωυσίδου. Ελένη, συγχαρητήρια για τον αγώνα σου. Ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας. Λέγαμε όσο καθόμασταν εκεί πέρα ότι ήταν η μάχη των steel striking εναντίον grappling. Πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω φανταστικά. Το ήθελα πάρα πολύ, το πίστευα. Το πίστευαν οι προπονητές μου. Σήμερα ήταν η μέρα μας. Ευχαριστώ την Αντωνία για αυτόν τον αγώνα. Ήταν πολύ σκληρή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αφιερώνω την νίκη μου στην ομάδα μου. Στην Ελίνα Καλιονίδου, που μετά τον αγώνα της στον Bellator δεν έλειψε ούτε μία μέρα από τις προπονήσεις για να με βοηθήσει. Νομίζω ήταν φανερό και στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ όλους. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή το γυναικείο, το ελληνικό γυναικείο MMA δεν έχει πολλές αθλήτριες και επίσης το γεγονός ότι συνεχίζει συνέχεια και νικάς, τι να περιμένουμε από σένα στο μέλλον? Έχεις κάποιο όνομα στο μυαλό σου? Όχι, δεν έχω κάτι. Πάτε να βγάλεις κάτι. Ναι, όχι, εγώ ποτέ. Δεν έχω κάτι, όχι. Εντάξει, λοιπόν, για μας θα είναι πάντα χαρά μας να σε βλέπουμε εδώ πέρα. Ήτανε τιμή μας που παρουσιάσαμε τον αγώνα και τον σχολιάσαμε. Ελένη Μωυσίδου, κυρίες και κύριοι!